Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Είμαι ο Θανάσης Δρίτσας, καρδιολόγος. Εργάζομαι σαν αναπληρωτής διευθυντής στο Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Είμαι παράλληλα συνθέτης μουσικής και συγγραφέας σε πολλά επίπεδα. Και θα ξεκινήσω μια σειρά από podcast, μέσα από τα οποία θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ένα θεμελιώδες θαρρό ερώτημα των ημερών μας, των καιρών μας. Παραμένει άραγε επίκεντρο της άσκησης της ιατρικής ο άνθρωπος σήμερα? Είναι δηλαδή ανθρωποκεντρική η ιατρική έτσι όπως τη γνωρίζουμε? Είναι και ένα παράδοξο φαινόμενο της εποχής η μεγάλη πρόοδος στην επιστημονική σκέψη στον τομέα των βιολογικών επιστημών, η επιστήμη λοιπόν, η αντικειμενική επιστήμη, να συνδέεται με μια δυσαρέσκεια των ασθενών από τις υπηρεσίες των γιατρών. Συχνά το ιατρικό επάγγελμα έχει κατηγορηθεί για απληστία, ασάφεια, αλαζονία, άγνοια αλλά και ψυχρότητα. Ο διοικητισμός, αυτό που κάνουν οι μάνατζερς στην υγεία, η απόλυτη έμφαση στα οικονομικά δεδομένα και στα big data τα οικονομικά, συν το αυξημένο κόστος της ιατρικής περίθαλψης σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στη χώρα μας, φαίνεται ότι έχει μετατοπίσει σημαντικά τον πρωταρχικό στόχο των υπηρεσιών υγείας, τουλάχιστον έτσι όπως τον έμαθα εγώ από την αρχή της εκπαίδευσής μου στην ιατρική. Ο πρωταρχικός στόχος και το ουσιώδες ερώτημα το οποίο γεννά. Εξακολουθεί ο στόχος των υπηρεσιών υγείας να είναι ο άνθρωπος ως πάσχον πρόσωπο και κατά πόσο η άσκηση της ιατρικής τελικά και ακόμη παραμένει ανθρωποκεντρική? Μεγάλοι κλινικοί γιατροί, δάσκαλοι από το παρελθόν όπως ο Σίντενχαμ, ιστορικά πρόσωπα στην ιατρική, ο Όσλερ και ο Μπλάλοκ, γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι η ιδανική διαχείριση ενός ασθενή δεν εξαρτάται τόσο από τα φάρμακα ή την επιλογή της φαρμακευτικής αγωγής ή από τη χειρουργική δεξιότητα, όσο από κάτι πολύ περισσότερο το οποίο προκύπτει μέσα από τη σχέση του γιατρού με τον ασθενή. Όλοι αυτοί οι προαναφερθέντες κλινικοί γιατροί, οι παλιοί, οι δασκαλοί μας δηλαδή, δεν κινήθηκαν αποκλειστικά στη σφαίρα της σύγχρονης επιστήμης, της αναγωγικής όπως λέγεται επιστήμης με την αντικειμενικότητα, αλλά στο ενδιαφέρον για τον πάσχοντα άνθρωπο ως πρόσωπο. Πίστευαν δηλαδή σε πράγματα που σήμερα ηχούν περίεργα και έννοιες όπως η συμπόνια και η ενσυναίσθηση. Φαίνεται ότι ο ρόλος του γιατρού σαν κλινικού θεραπευτή έχει υποβαθμιστεί και έχει υποκατασταθεί πλέον από τα big data και τις διαγνωστικές εξετάσεις. Οι γιατροί δεν επικοινωνούν πλέον με τους ασθενείς τους, δεν αφιερώνουν χρόνο στη φυσική εξέταση και στο πολύτιμο αφήγημα του ιστορικού που δίνει ο ασθενής. Δεν ακούν γενικά τους ασθενείς. Παράλληλα, οι ίδιοι ασθενείς χρησιμοποιούν σήμερα το διαδίκτυο χωρίς φίλτρα, έτσι ώστε παίρνουν συχνά εσφαλμένες πληροφορίες για ζητήματα υγείας που τους οδηγούν σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες ή και συχνά σε παραπλάνηση. Σήμερα η μεγάλη έκρηξη των δικαστικών αγωγών εναντίον γιατρών, η αύξηση στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης, τα κλιμακούμενα παράπονα στα νοσοκομεία και ο ασφικτικός εξωτερικός έλεγχος των ιατρικών πράξεων δηλώνουν ότι είναι αναγκαία κάποια πολύ μεγάλη αλλαγή στην κοσμοθεωρία άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Σήμερα θα ξεκινήσουμε βάζοντας θέματα στο πρώτο επεισόδιο που εγώ θα του έδινα τον τίτλο «Συνδέσεις του νου με το σώμα στην υγεία». Όσο σήμερα κατανοούμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας και ότι δεν είναι μια στατική δομή αλλά ένα όργανο το οποίο διαμορφώνεται συνέχεια μέσα από τις εμπειρίες μας και έχουμε σήμερα κατανοήσει μέσα από την ανάπτυξη της νευροεπιστήμης την έννοια της πλαστικότητας του εγκεφάλου. Τόσο αποδεχόμαστε πόσο δίκιο είχαν οι αρχαίοι Έλληνες που είχαν αναγνωρίσει ότι δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το νου από το σώμα όταν θες να δώσεις ένα ορισμό στην έννοια της υγείας.
το πρόβλημα αυτό του διχασμού της σωματικής και της μη σωματικής εμπειρίας της ψυχής από το σώμα, όπως τα λέγαμε γενικά και αδρά, είχε εσφαλμένα, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών άλλων σκεπτωμένων επιστημόνων, δημιουργήσει ο φιλόσοφος Καρτέσιος ή Ντεκάρτ, όπως είναι στα γαλλικά το όνομά του, πριν από μερικούς αιώνες, που μίλησε για διαίρεση ψυχής και σώματος, ότι ψυχή και σώμα λοιπόν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σήμερα αντιλαμβανόμαστε ότι η ολιστικά θεωρούμενη έννοια της υγείας δεν μπορεί να ξεχωρίσει το νου από το σώμα. Και ο νους είναι μια έννοια ευρύτερη από την έννοια του εγκεφάλου, διότι ο εγκέφαλος παίζει ένα χαρακτήρα λογισμικού στην πραγματικότητα. Ο νους είναι κάτι ευρύτερο, το οποίο περιλαμβάνει και τις εμπειρίες μας, τις σημαντικές βιωμένες εμπειρίες. Δυστυχώς οι περισσότεροι γιατροί, και όχι μόνο οι γιατροί, αλλά και ο κόσμος της υγείας, ακόμα και σήμερα έχουν παραμείνει σε μια, θα έλεγα, παροχημένη, οργανιστική, βιολογική, καθαρά αντίληψη της ιατρικής και παραβλέπουν αυτή τη σύνδεση νου-σώμα. Θεωρούν ότι η ιατρική είναι αποκλειστικά να δίνεις φάρμακα ή να κάνεις μηχανικές παρεμβάσεις. Όμως οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές, όπως για παράδειγμα στα προγράμματα αποκατάστασης των ασθενών μετά από καρδιαγγειακά επεισόδια. Εκεί το να αναγνωρίσει κανείς και να θεραπεύσει και να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη, το θυμό, το χρόνιο στρες, πρέπει να αποτελεί εξίσου σημαντικό τμήμα της αποκατάστασης, όσο και η αντιμετώπιση των κλασικών παραγόντων κινδύνου που ξέρουμε όλοι, όπως είναι η υψηλή χοληστερίνη, ο διαβήτης, η υπέρταση, το κάπνισμα. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την ψυχή και το σώμα σαν συγκοινωνούντα δοχεία που επικοινωνούν μεταξύ τους και μπορούν να επιδράσουμε στο ένα έτσι ώστε έμεσα να δράσουμε και στο άλλο, όπως οι στάθμες των συγκοινωνούντων δοχείων ανεβοκατεβαίνουν ανάλογα από το που βάζει κανείς το ερέθισμα. Όλα τα νοσήματα είναι ουσιαστικά ψυχοσωματικά και ο όρος ψυχοσωματικό νόσημα δείχνει ακριβώς την αμηχανία πολλών αιώνων πάνω στην αποδοχή της σύνδεσης του σωματικού με το μη σωματικό, του νου με το σώμα. Να έρθουμε τώρα στη σύνδεση μεταξύ της καρδιάς, για να πάμε κοντά και στη δική μου ειδικότητα, και του νου. Συνδέσεις καρδιάς και νου. Αυτό το αντικείμενο έχει μελετηθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα στους αιώνες και έχει απασχολήσει το επιστημονικό πεδίο της ιατρικής αλλά και της ψυχολογίας. Μάλιστα, διαφορετικοί ορισμοί έχουν αποδοθεί στην περιγραφή του συγκεκριμένου αντικειμένου μελέτης και στο κλινικό και στο ερευνητικό επίπεδο και κυκλοφορούν οι όροι όπως ψυχοκαρδιολογία, καρδιολογία της συμπεριφοράς, καρδιακή ψυχολογία, ψυχοκοινωνική καρδιολογία. Έχουν μάλιστα καταγραφεί πολλοί παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση, αυτό που λέμε αθυρωματική στεφανία νόσος, που είναι μια πολύ συχνή πάθηση, μια από τις εκδηλώσεις της είναι το έμφραγμα. Η αθυρωματική στεφανία νόσος λοιπόν έχει παράγοντες κινδύνου που μπορούν να ενταχθούν σε δύο γενικά διακριτές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν πρώτα μη τροποποιήσιμους παράγοντες, κάτι που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, όπως είναι η ηλικία, το φύλο, το οικογενειακό ιστορικό. Δεύτερον, τροποποιήσιμους παράγοντες που μπορούμε εμείς με παρεμβάσεις μας ή με φάρμακα ή με άλλους τρόπους να τους αλλάξουμε, όπως είναι η αυξημένη χοληστερίνη, ο διαβήτης, η αυξημένη πίεση, η υπέρταση δηλαδή, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, αλλά και ο τύπος της προσωπικότητας, η κατάθλιψη, το χρόνιο στρες, η παχυσαρκία και πολύ βασικό η έλλειψη άσκησης και φυσικής δραστηριότητας. Κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες που προκαλούν στρες και δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά έχουν μια άμεση αντανάκλαση στο πόσο συχνά μπορεί να πεθάνει κανείς από καρδιαγγειακά αλλά και από πόσο συχνά μπορεί να αρρωστήσει από καρδιαγγειακό νόσημα. Σε μια σχετικά πρόσφατη μεγάλη δημοσίευση μιας μελέτης που δίρκεσε πολλά χρόνια στη Σουηδία, οι Σουηδοί
είναι πολύ καλοί στο να καταγράφουν επιδημιολογικά δεδομένα και αυτά που γίνεται στις κοινωνίες τους, να τα μελετάνε. Σε αντίθεση με εμάς, τον τόπο μας, τον τόπο του Σταθμάρχη, που δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πρόληψη και να διαβάζουμε προς τα πίσω τα δεδομένα και να τα παίρνουμε και να βλέπουμε πόσο χρήσιμα είναι για το μέλλον μας. Βρέθηκε λοιπόν στη Σουηδία σε μια πολύ μεγάλη μελέτη ότι ιστορικό διαταραχών που σχετίζονται με το στρες, όπως το περίφημο σύνδρομο του μετατραυματικού στρες, αύξησε σημαντικά τον κίνδυνο να πάθει κανείς ένα καρδιαγγειακό νόσημα. Περισσότερο μάλιστα από 60% κατά το πρώτο έτος της διάγνωσης. Από μηχανική άποψη, η πιο συνδυσμένη αιτία να πάθει κανείς ένα οξύ επεισόδιο, ένα έμφραγμα θα λέγαμε, ένα οξύ στεφανιό επεισόδιο, είναι το να σπάσει μια πλάκα μέσα σε μια αρτηρία, αυτό που λέγεται αθυρωματική πλάκα, σε κάποιο από τα στεφανία εγγύα. Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου από έντονο άγχος, στα πλαίσια της περίφημης αντίδρασης του στρες, fight or flight, δηλαδή μείνε και πάλεψε ή κοπάνισέ τη και βάλε το στα πόδια, απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες αδρεναλίνης και κορτιζόλης στο αίμα, που είναι οι ορμόνες του στρες, με αποτέλεσμα να έχουμε μια ταχεία, γρήγορη δηλαδή αύξηση των καρδιακών παλμών και αύξηση πολύ μεγάλη της αρτηριακής πίεσης. Παράλληλα την ίδια στιγμή καταγράφεται μια αυξημένη τάση για θρομβώσεις, επειδή τα αιμοπετάλια μας που σχετίζονται με την πήξη συγκολούνται, κολλάνε το ένα πάνω στο άλλο, και είναι μια κατάσταση αυτή αυξημένη συγκόλληση των αιμοπεταλίων που θεωρητικά ευνοεί μια θρόμβωση. Ενώ μάλιστα τα αιμοπετάλια απελευθερώνουν και επιπλέον μια χημική ουσία, ένα νευροπεπτίδιο που μπορεί να προκαλέσει και σπασμό των αγγείων. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει μια οντότητα, μια καρδιαγγειακή πάθηση κατάσταση που σχετίζεται με μια πολύ μεγάλη και οξία ψυχική φόρτιση και έχει μάλιστα ένα ιαπωνέζικο όνομα, λέγεται μυοκαρδιοπάθεια Τακουτσούμπο, η οποία αποκαλείται στην πράξη σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς και παίρνει το όνομά της από το ιαπωνικό δοχείο που παγιδεύει το χταπόδι και με το οποίο μοιάζει η μορφολογία της καρδιάς όταν συμβαίνει αυτό. Αυτή η ασθένεια, το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς, μπορεί να εμφανιστεί μετά από ευνίδια καταστροφικά συμβάματα, πολύ στρεσογόνα, όπως το να χάσει κανείς ένα πολύ αγαπημένο του πρόσωπο, και σχετίζεται με μια μειωμένη κινητικότητα κάποιων τμήματων της καρδιάς μας. Η επίλυση αυτής της συναισθηματικής κρίσης σε συνδυασμό με κάποια φαρμακευτική και ψυχοθεραπευτική αγωγή οδηγεί συχνά σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά όχι πάντα, στο να αποκατασταθεί η λειτουργία της καρδιάς. Πολύ πρόσφατα έχουμε αρχίσει να κατανοούμε πλέον τι γίνεται νευροχημικά, πώς συνδέονται οι αντιδράσεις του εγκεφάλου μας, πώς συνδέονται οι διάφορες ορμόνες του στρες με το πώς δημιουργείται η αθυρωματική πλάκα στις αρτηρίες, πώς παθαίνουμε δηλαδή στεφανία νόσο και πώς γίνεται αυτό που λέμε πλάκα, ένα πουρί στην πραγματικότητα που φράζει τις αρτηρίες μας. Αυτές οι νευροχημικές συνεργασίες και αντιδράσεις περιλαμβάνουν μια στενή επικοινωνία μεταξύ εγκεφάλου, καρδιάς, νεφρών, επινεφριδίων που εμπλέκονται στην ενεργοποίηση και απελευθέρωση των ορμονών του στρες. Σε ένα δεύτερο επίπεδο καταλαβαίνουμε πλέον ότι το χρόνιο ψυχοκοινωνικό στρες συνεισφέρει στο πώς προχωρεί αυτή η ασθένεια, η αθυρωματική ασθένεια, και προάγει τη φλεγμονή, αυτό που λέμε το οξυδοτικό στρες, το κάλυμα των αρτηριών, αυτό που λέγεται ενδοθήλιο από μέσα, πώς δυσλειτουργεί, που παίζει και ρόλο προστατευτικής μιας εσωτερικής επένδυσης των αγγείων. Το χρόνιο στρες λοιπόν επιδρά σε αυτή την προστατευτική εσωτερική επένδυση μέσα από διάφορες νευροχημικές διαδικασίες. Αν θέλουμε να καταλάβουμε σε επίπεδο αυτό που λέμε νευροφυσιολογίας, μηχανισμών δηλαδή, που σχετίζονται με τα βιωμένα μας συναισθήματα και πώς αυτά σχετίζονται με την πιθανότητα να έχουμε
κακή καρδιαγγειακή υγεία, τότε πρέπει να στραφούμε, και αυτό εδώ είναι πολύ σημαντικό, προς το θεμελιώδη ρόλο που παίζει ένα συστατικό του εγκεφάλου μας, ένα μέρος του εγκεφάλου μας που λέγεται αμυγδαλή στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η διακοπή των συνδέσεων του μετοπιαίου λοβού, ο μετοπιαίος λοβός είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι του εγκεφάλου που έχει σχέση και με την ορθολογική μας σκέψη και με πάρα πολλές άλλες ουσιαστικές διαδικασίες για τη ζωή. Συνδέεται λοιπόν ο μετοπιός λοβός με την αμυγδαλή και με βάση κάποιες μελέτες οδηγεί στο να διακοπούν οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και οι συναισθηματικές αντιδράσεις μετά από διάφορα ερεθίσματα. Παρόμοια πρότυπα συμπεριφοράς τέτοια έχουν αναφερθεί όταν βγάλουμε αυτές τις αμυγδαλές, τους αμυγδαλωτούς πυρήνες. Δεν έχει σχέση με τις αμυγδαλές που βρίσκονται στο λαιμό μας, αυτό αφορά τον εγκέφαλο. Η συσχέτιση μεταξύ μιας υψηλής κοινωνικής συνδεσιμότητας και ευεργετικών επιδράσεων στην υγεία της καρδιάς μας βασίζεται και σε μια πολύ μεγάλη μελέτη, Leiden όπως λέγεται, που υποστηρίζει ότι η όγκη της αμυγδαλής στον εγκέφαλό μας, η μεγαλύτερη όγκη, δεν σχετίζονται μόνο με υψηλό επίπεδο συναισθηματικής ισορροπίας αλλά και με μια οικογενειακή μακροζωία. Αντίθετα, ο περιορισμός της κοινωνικής δραστηριότητας, για παράδειγμα λόγω διαταραχής πανικού, έχει όπως φαίνεται σχετιστεί με μικρότερο όγκο της αμυγδαλής σε κάποιες περιοχές της, και αυτές οι περιοχές θεωρείται ότι επεξεργάζονται το φόβο και το άγχος. Αυτές οι διαταραχές σχετίζονται και με αυτό που λέμε το νευρικό τόνο, το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό μας σύστημα, που μπορεί να συμβάλλει επίσης στο να αυξηθεί η καρδιαγγειακή νοσηρότητα και να παθαίνουμε εύκολα καρδιαγγειακές παθήσεις. Πέρα από κάποια στρεσογόνα επεισόδια, η καθημερινή ζωή με παθολογικά αυξημένο άγχος συνδέεται με μια μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθει κάποιος ένα καρδιαγγειακό ή γενικά ένα εγκυακό ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Η δραστηριότητα αυτή της αμυγδαλής στον εγκέφαλο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο να προβλέψουμε και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Για παράδειγμα, η διαμονή στις πόλεις με πληθυσμική ασφυξία, με γρήγορους ρυθμούς ζωής και αυξημένη μόλυνση του περιβάλλοντος οδηγεί σε αύξηση της δραστηριότητας μιας συγκεκριμένης περιοχής του εγκεφάλου που ρυθμίζει και τη δραστηριότητα της αμυγδαλής αλλά και την ανταπόκριση στο ψυχοκοινωνικό στρες. Η χρόνια έκθεση σε αυτό το στρες επιδρά αρνητικά τόσο στην πλαστικότητα του εγκεφάλου όσο και στους κλασικούς παράγοντες που υπάρχουν για να αναπτύξουμε καρδιαγγειακή νόσο, όπως είναι η αυξημένη αρτηριακή πίεση. Και αυτό σχετίζεται και με συναισθηματικά ερεθίσματα σε υψηλό βαθμό. Η επιστημονική δραστηριότητα στο αντικείμενο των σχέσεων της καρδιάς με τον εγκέφαλο και φιλοσοφικότερα μια ειδική εκδοχή της ευρύτερης σχέσης καρδιάς-νου βαίνει αυξανόμενη εκρηκτικά και το ενδιαφέρον που αναπτύσσεται είναι πολύ μεγάλο στο να κατανοήσουμε βαθύτερα τη συμμετοχή των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στους μηχανισμούς που ενεργοποιούνται για να πάθουμε αθυρωματική νόσο, για να έχουμε χειρότερη καρδιαγγειακή υγεία. Στα προγράμματα της καρδιακής αποκατάστασης το να αναγνωρίσει κανείς και να αντιμετωπίσει και τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες είναι απαραίτητη, αναγκαία και ίσης αξίας κλινικά και ιατρικά σε σχέση με τη φαρμακευτική αγωγή, με προγράμματα άσκησης και με διατροφικές παρεμβάσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι και σε κλινικό και σε ερευνητικό επίπεδο η νευροεπιστήμη αρχίζει και κάνει διάλογο με την καρδιολογία, έτσι ώστε να βοηθηθούμε να καταλάβουμε τη σχέση μεταξύ του ψυχικού τραύματος με την καρδιαγγειακή νοσηρότητα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε αυτό που λέμε μετατραυματικό στρες. Ήταν το πρώτο επεισόδιο της σειράς podcast που θα έχει γενικό θέμα ιατρική και ανθρώπινο πρόσωπο. Είμαι ο καρδιολόγος Θανάσης Δρίτσας και σήμερα σχολίασα τις συνδέσεις
νου-σώμα και την αξία που έχουν οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στην εκδήλωση διάφορων καρδιαγγειακών προβλημάτων. Ιδιαίτερα στάθηκα στη σύνδεση εγκεφάλου-καρδιάς, εξηγώντας και κάποια στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία του εγκεφάλου σε σχέση με τη λειτουργία της καρδιάς και πόσο πολύτιμες είναι αυτές οι πληροφορίες, ώστε να κατανοήσουμε την παθογένεια σε αυτό που λέμε αφηρωματική νόσος, τις παθήσεις των αρτηριών, κυριότερα της στεφανίας νόσου. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.